Λοιπόν, καλησπέρα. Έχω 2 χρόνια να ανέβω σε αυτή τη σκηνή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και το πεθύμησα και είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία να βγάλουμε και αυτή τη μάσκα, γιατί εδώ πάνω την έχουμε, είμαστε χωρίς μάσκα. Λοιπόν, είμαι η Στέλλα Τσαντίλα, co-owner της Incrementum. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε όλες τις καρέκλες σχεδόν γεμάτες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Χορέκα ξαναπαίρνει τη θέση που της αξίζει στην τουριστική αγορά και στις εκθέσεις. Λοιπόν, έχουμε μόνο μισή ωρίτσα. Είναι ένα δεδομένο και ένα θέμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το καλύψουμε σε μισή ώρα. Οπότε θα κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή με πολύ βασικές έννοιες και λίγο να σας δώσουμε και κάποιες ιδέες, λίγο μια έμπνευση, να την πάρετε στο σπίτι, στο ξενοδοχείο, να μιλήσετε με τις ομάδες σας εκ των υστέρων. Λοιπόν, yield management, πώς να πουλήσετε το σωστό δωμάτιο στο σωστό πελάτη στη σωστή τιμή. Είναι ένας γρίφος για δυνατούς λίτες, όχι όμως ακατόρθωτος. Τι είναι λοιπόν revenue και yield management? Είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος της σημερινής παρουσίασης. Το σωστό δωμάτιο, στον σωστό πελάτη, στην σωστή τιμή. Δεν μπορούμε όμως πάντα να καλύπτουμε βάσει και των δεδομένων των τελευταίων 2 ετών και τα 3 δεδομένα ταυτόχρονα. Εάν όμως έχουμε και αυτά τα 3 συστατικά, τότε έχουμε καταφέρει την απόλυτη συνταγή της επιτυχίας. Με την έντονη δράση και δραστηριότητα των online κρατήσεων, δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιον πελάτη αυτή τη στιγμή φαίνεται το προϊόν μας, το κατάλημά μας, το δωμάτιό μας, διότι είναι όλος ο κόσμος μπροστά σε μία οθόνη, οπότε μπορεί κάποιος να με βλέπει από το Αζερμπαϊτζάν, κάποιος να με βλέπει από την Αγγλία, κάποιος να με βλέπει από την Τουρκία, κάποιος να με βλέπει και από τη διπλανή πόλη. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιοι μας κοιτάνε, αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε, ας το πούμε έτσι, ότι η στρατηγική μας και ο τρόπος με τον οποίο θα διανύμουμε το προϊόν μας στις online πλατφόρμες και μέσα από την ιστοσελίδα μας, έχοντας αυτό το τρίπτυχο της επιτυχίας, τουλάχιστον όποιος μας δει και όποιος θέλει να κλείσει μαζί μας και να κλείσει το σωστό δωμάτιο και να κλείσει και στη σωστή τιμή, αυτή που εμείς θεωρούμε σωστή τιμή, όχι αυτή που θεωρούν απαραίτητα οι πελάτες σωστή τιμή. Τελικά, ποιο είναι το σωστό δωμάτιο? Εδώ οι απόψεις διήστανται και τριήστανται. Είναι μια σουίτα? Είναι ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα? Είναι ένα απλό δίκλινο? Είναι ένα family δωμάτιο δίχωρο με ιδιωτικό κήπο και ιδιωτική πισίνα? Τι είναι ακριβώς το σωστό δωμάτιο? Αυτό θα το καθορίσει η ζήτηση, θα το καθορίσει η πελατεία μας, θα το καθορίσει η εποχικότητα, θα το καθορίσουν πολλοί παράγοντες. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εποχή που υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο, άρα είναι και η εποχή των προκρατήσεων και έχουμε διαθέσιμα δωμάτια ακόμα για την σεζόν που έρχεται, μπορούμε να βγάλουμε ένα κομμάτι, ένα μερίδιο των δωματίων μας, μιας απλής κατηγορίας, όπως ανέφερε και ο κύριος Τζάνος νωρίτερα, δεν είναι υποχρεωτικό μία έκπτωση να δίδεται και σε μια πολύ ακριβή κατηγορία, διότι αυτός που θέλει να το αγοράσει δεν θα κρίνει βάση της τιμής, θα το πάρει γιατί του αρέσει αυτό που βλέπει και έχει το budget να το αγοράσει οποιαδήποτε στιγμή. Ούτε θα περιμένει το early booking, ούτε θα περιμένει last minute. Όποια στιγμή το θέλει, θα μπει και θα το κλείσει. Επομένως, όταν έχουμε διαθεσιμότητα, ένα μερίδιο των δωματίων μας μπορούμε να το διαθέτουμε σε μια χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια σχετική πληρότητα και πάνω σε αυτή την δεδομένη πληρότητα να αρχίσουμε να χτίζουμε την αύξηση και το κομμάτι των τιμών μας. Όσο μειώνεται βεβαίως η διαθεσιμότητα και αυξάνεται λοιπόν η πληρότητα, ή σε περιόδους που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα έχουμε αυξημένη πληρότητα, όπως είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, και σε κάποιες περιοχές ακόμα και ο Σεπτέμβριος, και διαπιστώσαμε και μέσα στο 2021 ότι λόγω και της επιμήκυνσης της σεζόν πήγε πολύ καλά ακόμα και ο Οκτώβριος σε κάποιες περιοχές που ο καιρός βοηθούσε, δεν έχουμε λόγο να ξεκινήσουμε από τώρα να κάνουμε εκτόσεις ή να δίνουμε προσφορές και να παρακολουθούμε τις τάσεις προκειμένου να αποφασίσουμε στη σωστή στιγμή. Ποιος είναι ο σωστός πελάτης? Φαντάζομαι ότι όλοι μέσα στο μυαλό σας τώρα θα σκέφτεστε, είναι αυτός που δεν γκρινιάζει, είναι αυτός που θα πληρώσει τα περισσότερα λεφτά, είναι αυτός που θα αφήσει το καλύτερο review. Δεν είναι όμως αυτό ακριβώς. Είναι ο πελάτης που κρίνει βάση της τιμής? Υπάρχουν πελάτες οι οποίοι είναι price sensitive. Η απόφαση τους κρίνεται καθαρά σε σχέση με το τι καλούνται να πληρώσουν. Οπότε το κομμάτι ποιότητα ή value for money ή αν το δωμάτιό του θα είναι με θέα ή αν δεν θα είναι με θέα, δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής. Σου λέει, εγώ θέλω να κλείσω 7 μέρες σε ένα απλό δίκλινο, δεν πειράζει, δεν θα είμαι στο δωμάτιο όλη μέρα, να έχω κάπου να κοιμάμαι, να έχω ένα καλό καθαρό μπάνιο, ένα καλό πρωινό και χαίρεται.
Υπάρχει όμως και ο πελάτης που κρίνει βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Οπότε θα έχω room service, θα έχω το transfer μου, μπορώ να έχω δυνατό WiFi, υπάρχει Netflix μέσα στο δωμάτιο. Αν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί ο καθένας βάζει τα κριτήριά του, τότε αποφασίζει ότι δεν μου κάνει το δωμάτιο Α, μου κάνει το δωμάτιο Δ. Και όταν λέω Δ, εννοώ μια πιο αναβαθμισμένη κατηγορία. Είναι ο πελάτης που κλείνει τώρα που είναι εποχή προκρατήσεων και βγάζουμε τις προσφορές early booking. Είναι ο πελάτης που είναι last minute, οπότε στο last minute θα βρει ίσως μια πιο ακριβή τιμή, αλλά για το πάθος του να ταξιδέψει θα πει «Δεν βαριέσαι, θα το κλείσω, γιατί θέλω να πάω ταξίδι, θέλω να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο». Όλα αυτά λοιπόν είναι κριτήρια για να πούμε ποιος είναι ο σωστός πελάτης. Και ο σωστός πελάτης καθορίζεται και από την στιγμή της κρίσης και της απόφασης του πότε θα κλείσει και τι θα κλείσει και τι θα επιλέξει. Οπότε πρέπει να έχουμε για όλα τα βαλάντια επιλογές, γιατί στο ίντερνετ είμαστε ανώνυμοι μέχρι πια να κάνουμε την κράτηση και να γίνουμε επώνυμοι, με την έννοια ότι ξέρουμε πια ποιον πελάτη περιμένουμε, από ποια εθνικότητα είναι κτλ. Κτλ. Ποια είναι η σωστή τιμή? Η χαμηλή τιμή, η τιμή της προσφοράς, κάποια υψηλότερη τιμή, είναι κάποιο πακέτο, είναι κάποια προσφορά που περιλαμβάνει και επιπλέον υπηρεσίες κατά τη διάρκεια διαμονής στο ξενοδοχείο, είναι τιμή με προσφερόμενο value της τάξεως του μήνε 5 μέρες και παίρνεις δώρο τις άλλες 2. Τι ακριβώς είναι η σωστή τιμή, πώς καθορίζεται στο μυαλό του καθενός και πώς καθορίζεται στο μυαλό του δυνητικού επισκέπτη μας? Πολλά πράγματα για τη σωστή τιμή καθορίζονται από πάρα πολλούς εξωγενείς κυρίως παράγοντες. Είδαμε λοιπόν ότι με την πανδημία από τον Μάρτιο του 20 μέχρι και τώρα έχουν γυρίσει τούμπα όλα, έχουν γυρίσει ανάποδα όλα αυτά που γνωρίζαμε και κυρίως δεν μπορούμε να προβλέψουμε με τον ίδιο τρόπο και με τόση σαφήνεια τι μέλη γενέστε για τους επόμενους μήνες. Σιγά σιγά βέβαια αυτό έρχεται και εξομαλύνεται και μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και μπορούμε να έχουμε λίγο πιο σταθερά δεδομένα για το πώς θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες. Η εποχικότητα έχει σημασία. Αν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω ένα ταξίδι, για παράδειγμα, σε έναν κατά κύριο λόγο καλοκαιρινό προορισμό, θα βρω και λιγότερα ξενοδοχεία ανοιχτά, αλλά και τα ξενοδοχεία αυτά που είναι ανοιχτά, για παράδειγμα τώρα, μιας και το αναφέραμε και νωρίτερα στη Ρόδο, δεν έχουν την ίδια τιμή που έχουν το καλοκαίρι, το χειμώνα, οπότε η εποχικότητα, η ζήτηση, ο ανταγωνισμός και το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, γιατί άλλο είναι το κοινό που ταξιδεύει το χειμώνα και άλλο το κοινό που ταξιδεύει το καλοκαίρι, είναι παράγοντες που καθορίζουν για το ποια τελικά θα είναι η σωστή τιμή. Ή που θα μας δώσουν τα στοιχεία και τα στατιστικά προκειμένου να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την στρατηγική που έχουμε ήδη. Γιατί ποτέ κανείς δεν κάνει με το πρώτο σωστή στρατηγική και γι' αυτό έχουμε και τα στατιστικά δεδομένα. Όπως είπαμε λοιπόν, οι καθοριστικοί παράγοντες για να χαράξουμε μια στρατηγική ως προς το να καταλήξουμε και στο τρίπτυχο της επιτυχίας είναι η παρακάτω. Πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το κατάλημά μου? Έχουμε μια συγκεκριμένη δυναμικότητα. Δεν μπορώ ξαφνικά, εκεί που έχω 5 δωμάτια, αύριο να έχω 15 σε μία νύχτα, να χτίσω άλλες 10 πόρτες. Όπως επίσης και η διάρκεια διαμονής. Άλλη διάρκεια διαμονής έχουν οι κρατήσεις των επισκεπτών που έρχονται στην Αθήνα ως city break προορισμός, που είναι 1 με 2 νύχτες, και χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει αυξηθεί και κοντεύουμε τις 3 διανυχτερεύσεις στην Αθήνα. Και άλλη διάρκεια διαμονής έχει ένας πελάτης ο οποίος θα έρθει από την Ρωσία στην Κύπρο, για παράδειγμα, που μπορεί να περάσει και 21 μέρες μέσα στο ξενοδοχείο. Ο χρόνος κράτησης, δηλαδή ποια στιγμή γίνεται? Γίνεται χειμώνα για καλοκαίρι? Γίνεται τελευταία στιγμή? Γίνεται για τα επόμενα εορταστικά τριήμερα? Πότε γίνεται σε σχέση με το πότε θα μείνει? Η τιμή την έχω βάλει και στο κέντρο, γιατί είναι πολύ βασικός παράγοντας, καθοριστικός για οτιδήποτε έχει να κάνει με το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Η ζήτηση και η προσφορά, εννοείται, το ξέρετε όλοι, ότι καθορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η στρατηγική που θα χαράξουμε. Βεβαίως υπάρχουν και οι τολμηροί, μέσα σε αυτούς και εγώ, που παρότι μπορεί να βλέπουμε ότι η ζήτηση δεν είναι αυτή που θέλουμε, θέλοντας να κάνουμε lead, να γίνει το ξενοδοχείο leader στην αγορά και να δημιουργήσουμε μία τάση, μπορούμε και να ρισκάρουμε και είτε να κάψουμε εντός εισαγωγικών η λέξη κάποια δωμάτια για να δούμε αν θα πιάσει το δόλωμα, είτε να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμάς αυτή είναι η τιμή μας, εκεί τιμολογούμε το ξενοδοχείο μας και δεν υπάρχει ούτε πάνω ούτε κάτω. Πάνω να υπάρχει, κάτω να μην υπάρχει. Οπότε αυτό δημιουργεί και μια μόχλευση και στον ανταγωνισμό. Σου λέει, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξαφνικά, ενώ δεν υπάρχει κίνηση, αυτός μου δίνει 200 ευρώ το δωμάτιο, ενώ εγώ πουλάω 80. Μήπως να το ξανασκεφτώ? Οπότε, αν θέλετε να είστε leaders, θα πρέπει να έχετε και τη σχετική ψυχραιμία να τολμήσετε κάποια πράγματα. Και φυσικά τον ανταγωνισμό. Ανέφερε πριν στο πάνελ
ο έτερος νικήτας νικηταράς της Incrementum, ότι φυσικά εννοείται ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο της απέναντι γωνίας ή το πίσω ή το μπροστά ξενοδοχείο σε σχέση με την περιοχή που βρίσκομαι εγώ. Μπορεί να είναι σε μια άλλη παραλία, σε μια άλλη περιοχή του νησιού μου, σε ένα άλλο προάστιο της Αθήνας ή ακόμα και σε ένα άλλο νησί. Δηλαδή, η Ρόδος δεν είναι υποχρεωτικό ότι έχει ανταγωνισμό ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, ότι έχει ανταγωνισμό σε ξενοδοχείο της Ρόδο απαραίτητα. Μπορεί να είναι ένα ίδιο προϊόν, ακόμα και στην Κρήτη ή και στην ΚΟ και οπουδήποτε. Οπότε πρέπει με καθαρό μυαλό να τα κοιτάμε αυτά και κυρίως να μην έχουμε παροπίδες για το τι ακριβώς είναι το προϊόν μας. Να το κοιτάμε ρεαλιστικά και αντικειμενικά. Σας παραθέτω εδώ κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσατε να πλασάρετε το κατάλημά σας για να βρείτε τελικά τον σωστό πελάτη και την σωστή τιμή για να πάρει και το σωστό δωμάτιο. Οι προσφορές περιορισμένου χρόνου, οι γνωστές σε όλους σας flash sales, υποστηρίζονται από όλων των ειδών τις πλατφόρμες που πουλάνε online. Μπορεί να είναι 48 ή 72 ωρών. Ο πελάτης μπορεί να υποφεληθεί μιας ιδιαίτερα μεγάλης έκπτωσης, άρα μιας πολύ καλής τιμής για το δωμάτιο που πρόκειται να κλείσει από το σύνηθες, αρκεί βεβαίως να κλείσει και να πάρει την απόφαση τη στιγμή που εμείς του το προσφέρουμε, οπότε δεν υπάρχει, εφόσον λήξει προσφορά, η δυνατότητα να βρει αυτή την τιμή. Υπόκειται σε πιο αυστηρούς όρους κράτησης, οπότε στις καλές εποχές που είχαμε και τα non-refundable, συνήθως όλες αυτές οι κρατήσεις είχαν μη επιστρέψιμη πολιτική και το ξενοδοχείο χρέωνε το 100%. Και είναι ιδανικό, σαν tip το δίνω αυτό, για κρατήσεις σε συγκεκριμένο διάστημα που βλέπουμε ότι έχουμε χαμηλή πληρότητα και δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, ούτε έχουμε κρατήσεις οι οποίες θα μου ακυρωθούν γιατί έχουν ήδη γίνει υπό κάποιο άλλο καθεστώς και για συγκεκριμένους τύπους δωματίων. Δεν υπάρχει λόγος σε καμία περίπτωση μια ακριβή σουίτα ή μια βίλα ή μια μεζονέτα που έχετε στο κατάλημά σας και είναι η ναυαρχίδα του ξενοδοχείου να μπει υπό τους όρους ενός flash sales. Τα fenced rates είναι οι τιμές κλειστού τύπου, δηλαδή προϋποθέτει ότι για να μπορέσεις να πάρεις αυτή την τιμή υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να κάνεις εκ των προτέρων. Όπως για παράδειγμα οι τιμές για μέλη. Άλλοι τα ξέρετε ως Genius, άλλοι τα ξέρετε ως Expedia Members, άλλοι τα ξέρετε ως Member Club για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα της Web Hotelier ή και άλλα εξωτερικού τύπου συστήματα Loyalty, τα οποία επιτρέπουν σε έναν επιστό πελάτη να πάρει μια καλύτερη τιμή ή να πάρει κάποιο καλύτερο value κατά τη διάρκεια της διαμονής του ή να τον κάνουμε μέσω αυτής της κλειστού τύπου προσφοράς μέλος, ώστε να κερδίζει από την επόμενη φορά την έκπτωση ή το offer που θέλετε να του δώσετε. Τιμές με promo code. Απαιτείται η εισαγωγή κάποιου ειδικού κωδικού, όπου για να μπορέσεις να πάρεις την έκπτωση πρέπει να γνωρίζεις αυτόν τον κωδικό, οπότε αυτό αφαιρεί από την τελική σου κράτηση το αντίστοιχο ποσοστό που εσείς έχετε δώσει. Ενδεχομένως τώρα που ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας και κάναμε πάρα πολλές αγορές μέσα από το online, είχατε δει ότι με το που μπαίνατε ακόμα και να αγοράσετε, που λέει ο λόγος, μια κατσαρόλα, ένα κυροπήγιο, ένα κερί, ένα καλλιντικό, σας έλεγε η σελίδα, βάλτε αυτόν τον κωδικό τάδε πριν προχωρήσετε στην πληρωμή σας και θα κερδίσετε 5%. Αυτό λοιπόν τι σήμαινε, ότι για να σας πιάσει πελάτη αυτή η ιστοσελίδα και για να έχετε τα στοιχεία σας, είτε αγοράσετε είτε δεν αγοράσετε τελικά το προϊόν, είχατε δώσει το email σας και σε αντάλλαγμα σας δίνανε τον ειδικό κωδικό για να πάρετε μια καλύτερη τιμή εφόσον αγοράζετε τελικά κάτι την ιστοσελίδα. Το ίδιο ακριβώς και με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει και μετρήσιμα αποτελέσματα, οπότε μπορείτε να δείτε πόσοι ακριβώς πήραν τον κωδικό και πόσοι τελικά κάναν κράτηση με τη χρήση του κωδικού, έχει απόλυτη εφαρμογή και στις ξενοδοχειακές κρατήσεις. Πακετοποιημένη τιμή, δηλαδή δωμάτιο συν κάτι ακόμα. Θα είναι σπα, θα είναι αυτοκίνητο, θα είναι transfer, θα είναι ακόμα και πτήση. Υπάρχουν συστήματα τα οποία προωθούν τη δυνατότητα να κλείσετε hotel and flight. Οπότε εκεί μπορείτε να βάλετε σαν όρο ότι όποιος κλείσει το πακέτο με πτήση, τότε στο δωμάτιο θα του δώσω μία ειδική τιμή της τάξης του 10% καλύτερα. Και το πακετοποιημένο μπορείτε να το εμπλουτίσετε και με περισσότερους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα τη διάρκεια διαμονής. Για παράδειγμα, αν δεν μείνεις 7 νύχτες και πάνω, δεν δικαιούσε την τάδε έκπτωση, αλλά αν μείνεις 7 βράδια και κλείσεις και το εισιτήριό σου, η κλίση στο αυτοκίνητό σου, η κλίση στο σπά σου, τότε θα εφαρμοστεί η έκπτωση. Οπότε έτσι έχουμε και παίζουμε σε δύο ταμπλό την τιμή. Την με έκπτωση και πακέτο ή την χωρίς έκπτωση και πάλι πακέτο. Τιμή βασισμένη σε συγκεκριμένη αγορά. Στις πλατφόρμες θα το βρείτε ως geolocation rates. Δηλαδή, για την αγορά, παράδειγμα, της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Ελβετίας,
όλων των χωρών της Ευρώπης, της Ελλάδας, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένη τιμή, συγκεκριμένη έκπτωση, συγκεκριμένη προσφορά ή πακέτο, ακόμα και συγκεκριμένο minimum stay αν θέλετε, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι κάποιοι πελάτες που σας ενδιαφέρουν αρκετά θα λειτουργήσουν θετικά και θα βρουν το κίνητρο προκειμένου να κάνουν την κράτηση μέσα από το δικό σας booking engine ή μέσα από τη δική σας σελίδα στον OTA, επειδή ήταν μια καλύτερη τιμή σε σχέση με ένα άλλο ξενοδοχείο που βρίσκεται παραδίπλα και δεν έχει μια τέτοια αντίστοιχη προσφορά. Επειδή μιλάω συνέχεια για προσφορές και εκπτώσεις, δεν είναι του χαρακτήρα μου καθόλου. Απλά δίνουμε κάποια παραδείγματα για το τι εργαλεία υπάρχουν εκεί έξω και ποια από όλα αυτά θα ταιριάζανε καλύτερα στο δικό σας κατάλημα. Επίσης, θα γνωρίζετε όλη την τιμή μέσω κινητών συσκευών, όπου αυτή ξεκίνησε από τους OTAs, διότι δημιουργήσανε applications για τα κινητά που επέτρεπε στους πελάτες να κλείνουν τα δωμάτια τους μέσα από τις πλατφόρμες της Booking ή της Expedia και άλλων πλατφορμών της Agoda, χωρίς να πρέπει να είναι σε υπολογιστή. Και έχοντας αυτή την δυνατότητα, λανσάρανε και την έκπτωση για κινητές συσκευές. Οπότε, όποιος μπει από το κινητό, εάν ενεργοποιηθεί η σχετική υπηρεσία, μπορεί να βλέπει μια τιμή αντί για 100 που θα έβλεπε στον υπολογιστή, στα 90 ευρώ γιατί μπήκε από κινητό. Άρα, θεωρητικά είναι και ένας πελάτης on the move, είναι εν κινήσει, άρα και last minute. Και ξαναλέω ότι οι τιμές αυτές είναι διαθέσιμες υπό προϋποθέσεις. Σε όλες αυτές τις πιθανές λύσεις που σας προτείνουμε, οι προϋποθέσεις είναι δικό σας ζητούμενο. Μπορεί να βάλετε, όπως σας είπα, ελάχιστη διαμονή. Μπορεί να ορίσετε διαφορετική πολιτική. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό δωμάτιο και να μην το βάλετε σε όλη τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου. Προσφορές με διάρκεια διαμονής. Κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος και μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες ενσωμάτωσαν την δυνατότητα να φτιαχτούν και συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι για longer stays, που σημαίνει ότι ανάλογα την τάση του καταλήμματος αλλά και τον προορισμό στον οποίο βρίσκεστε, μπορείτε να ορίσετε ποιο θεωρείτε για σας long stay. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή ένα 7 ανοιχτό offer, γιατί είναι πολύ λίγες οι κρατήσεις που θα μείνουν 7 βράδια. Υπάρχουν, αλλά είναι σχετικά λίγες. Η τάση λοιπόν είναι για 1, 2 ή 3 βράδια το πολύ. Μπορούμε όμως να δοκιμάσουμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, να δώσουμε μία προνομιακότερη προσφορά ή έκπτωση σε μια ακριβή κατηγορία, την οποία συνήθως δεν τη δίνουμε έγκαιρα, την παίρνει κάποιος last minute αυτή την κατηγορία, και να πούμε στον δυνητικό πελάτη ότι αν μείνεις στη σουίτα για 5 βράδια, δεν θα σου δώσω μια έκπτωση 10%, θα πάρεις μία νύχτα δώρο. Άρα ο πελάτης που βλέπει ότι στη σουίτα μου δίνουν μία νύχτα δώρο, που πρακτικά δεν θα μπορούσα να μείνω 5 βράδια, κοίτα να δεις που τώρα μπορώ να πάρω μία νύχτα δώρο και να μείνω όσο θέλω. Η προσφορά μπορεί να είναι και κλιμακωτή, δηλαδή όσο περισσότερο μένεις, τόσο περισσότερο να κερδίζεις. Οπότε αντί να πείτε ότι σώνει και δεν πρέπει να μείνει ο άλλος 7 βράδια, μπορεί να πείτε ότι στις 4 νύχτες δεν υπάρχει έκπτωση. Στην 5η νύχτα πάρτε ένα 5% περισσότερο. Στην 6η νύχτα πάρτε ακόμα ένα 5%. Στην 7η νύχτα πάρτε τη δώρο. Οπότε πιάνουμε και πελάτες οι οποίοι είναι ανάμεσα στο όριο που έχει σαν τάση το κατάλημά μας και ο προορισμός, προσπαθώντας σιγά σιγά να επιμικρύνουμε και τη διάρκεια της διαμονής του πελάτη. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί, αν το καλοσκεφτείτε, όταν βάζουμε έναν πελάτη μέσα για μία εβδομάδα, έχουμε μείωση του λειτουργικού κόστους από το να μπαινοβγαίνουν οι πελάτες κάθε μέρα και πρέπει οι καμαριέρες, το μίνι μπαρ, τα γκρουμάκια, όλοι αυτοί να κάνουν τη δουλειά κάθε μέρα για καινούριο πελάτη. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ και δίνει και στον πελάτη τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα και τις υπηρεσίες που έχουμε και στο κατάλημα εν συνόλο. Το μπαρ, το σπα, τις πισίνες, τα κοκτέιλς μας, μια γαστρονομική βραδιά, να απολαύσει το βραδινό του, να απολαύσει το πρωινό του με ησυχία. Οπότε να δει και το value και την ποιότητα και την εμπειρία μέσα από μια μακράς διάρκειας διαμονή. Να προσθέσω εδώ, γιατί κακώς δεν το έβαλα, επειδή έχουμε ενδεχομένως και στο ακροατήριο και rentals, βίλες και καταλήμματα, ότι αντίστοιχα μπορείτε να δώσετε τις μηνιαίες προσφορές μέσα από τις πλατφόρμες της Airbnb και ούτω καθεξής, οι οποίες καθορίζουν καλύτερα το δικό σας προϊόν σε σχέση με μια τρίνυχτη, τετράνυχτη, πεντάνυχτη διαμονή, γιατί οι τάσεις λένε και ο κανόνας λέει ότι όποιος κλείνει ένα σπίτι, μια βίλα, ενδεχομένως να έχει και την δυνατότητα να το κλείσει για μεγαλύτερο διάστημα. Λοιπόν, και πάμε στη διαβάθμιση τιμών. Έχω χρόνο, έχω.
Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βασικά. Η βασική κατηγορία μας μπορεί να ονομάζεται standard, budget, economy, comfort, whatever. Αυτό λοιπόν από μόνο του, από το όνομά του, απευθείας δίνει στον πελάτη την έννοια ότι εδώ αυτό το δωμάτιο είναι προσφερόμενο με τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή που μπορεί να έχει το κατάλημα. Μετά πάμε σε μια μεσαία κατηγορία. Superior, με ελαφρώς μεγαλύτερα τετραγωνικά από την budget κατηγορία, με κάποια σχετικά καλή θέα, δηλαδή μερική θέα θάλασσα ή κάποια θέα στον κήπο, δεν βλέπει δηλαδή τον τοίχο. Η υψηλή κατηγορία, που μπορεί να είναι οι σουίτες μας, μεγαλύτερα δωμάτια σε τετραγωνικά, δίχωρα ενδεχομένως, με τζακούζι, με πισίνα, που έχουν ανεμπόδιστη θέα στο landmark που υπάρχει στο ξενοδοχείο σας, μα είναι η θέα θάλασσα στα νησιά, μα είναι τα μετέωρα, ας πούμε, στην Καλαμπάκα. Ανέσεις δωματίων, κάποιο αναβαθμισμένο κρεβάτι, ποιότητα σταλινά, ένα mini bar με premium ποτά, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Και που βρίσκεται για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε πόλεις, σε ψηλότερο όροφο με θέα π.χ. την Ακρόπολη. Unique κατηγορία θα μπορούσε να είναι μία family κατηγορία, ένα family δωμάτιο, ένα two bedroom, μία βίλα, ένα σαλέ, μία μεζονέτα που έχετε στο ξενοδοχείο σας και προφανώς δεν έχετε και 40 τέτοιες πόρτες, έχετε μία-δύο διαθέσιμες πόρτες για αυτή την κατηγορία. Οπότε αυτά τα unique δωμάτια μαζί και με την υψηλή κατηγορία θα πρέπει να τα αφήνετε λίγο στην άκρη για να τα πουλάτε στη σωστή τιμή στην τιμή που πρέπει, χωρίς να τα ρίχνετε, διότι αν θέλετε να ρίξετε κάποια στιγμή την τιμή σας, μπορείτε να το κάνετε σε δωμάτια από τα οποία έχετε περισσότερη διαθεσιμότητα και περισσότερες πόρτες. Η διαβάθμιση λοιπόν των τιμών βάσει της κατηγορίας του δωματίου καθορίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το βαθμό της επιτυχίας και το παιχνίδι να κριθεί με τα δικά μας κριτήρια. Προσφάτως ξεκίνησα ένα σεμινάριο στο Cornell και με εξέπληξε ευχάριστα, γι' αυτό και το έβαλα, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν δεν μπει στο κόνσεπτ και στο όνειρο και στο όραμα του ξενοδόχου όλη η ομάδα. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος των πωλήσεων, δεν είναι μόνο η ρεσεψιόν, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι των κρατήσεων, δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης που πρέπει να έχει αυτό το όραμα. Είναι όλη η ομάδα. Αν λοιπόν όλη η ομάδα των πωλήσεων και του revenue παλεύει καθημερινά για να φέρει την πιο σωστή τιμή και μεγαλύτερο τζίρο στο ξενοδοχείο και έχουμε μία καμαριέρα η οποία δεν χαιρετάει, έχουμε ένα μπάρμαν ο οποίος πετάει φρίσμπι το ποτό στον πελάτη, έχουμε έναν σερβιτόρο ο οποίος δεν μαζεύει τα πιάτα ενώ ο άλλος έχει τελειώσει εδώ και 45 λεπτά το φαγητό του. Άρα αυτό που αγόρασε δεν αντικαθίσταται και δεν συμπίπτει με την ποιότητα της προσφερόμενης τιμής, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί, λουκέτο, πάμε. Στη διαδικασία λοιπόν πρέπει να εμπλέκονται όλα τα τμήματα και το όραμα να είναι από κοινού. Πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό μας, κυρίως αυτοί που είναι μπροστά και έρχονται σε διάδραση με τον πελάτη μας. Και το revenue management δεν είναι μόνο τα δωμάτια μας, μπορεί να γίνει και στα departments. Στα spa, στα εστιατόρια, στα rent-a-car, στις εκδρομές. Όταν έχετε έναν πελάτη μέσα, είναι ένα κινούμενο χρυσορυχείο. Έχω εγώ τον πελάτη 7 μέρες μέσα στο ξενοδοχείο και δεν θα περάσει η spa manager να τον χαιρετήσει και να του πει: ελάτε να κάνετε ένα 20 λεπτό μασάζ, να έρθει να δει τι ωραία που είναι και στη συνέχεια να αγοράσει και ένα 50 λεπτό ή ένα couples μασάζ ή μια θεραπεία προσώπου. Το revenue δεν έρχεται, το κυνηγάμε. Δεν περιμένουμε με τα χέρια σταυρωμένα και λέμε: πότε θα έρθει ο τζίρος. Ο τζίρος κυνηγείται και κυνηγείται καθημερινά σε όλους τους διαδρόμους και σε όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων. Και δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτευχθεί εάν δεν υπάρχει εξειδίκευση στο αντικείμενο από τα αρμόδια άτομα. Έχω την ανιψιά μου που τελείωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, θα τη βάλω να κάνει τις πωλήσεις. Ζόγκ. Χ. Εάν δεν υπάρχει εξειδίκευση, δεν γίνεται διαφορετικά. Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουμε αυτήν την δουλειά, εκτός το ότι έχουν μια εμπειρία ετών, έχουν και το χρόνο και το μάτι και το ένστικτο να αξιολογήσουν τα νούμερα και να καθαρίσουν αυτό που το Cornell, ξαναναφέρομαι σε αυτό, λέει τα dirty data, τα βρώμικα δεδομένα. Τι να το κάνω εγώ άμα πάρω ένα report από το PMS 365 ημερών και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Κάποιος πρέπει να αρχίσει να τα διαβάζει ένα-ένα, να τα καθαρίσει και να βγάλει ένα πόρισμα. Μα θα είναι η δημοφιλία σε κάποια αγορά, μα θα είναι η εποχικότητα, μα θα είναι το πόσο λίγο ή πολύ μένουν στο ξενοδοχείο μου, τι καταναλώνουνε. Το ξέρετε ότι υπάρχουν συστήματα που ξέρουν ακριβώς και τι κοκτέιλ ήπιε ο πελάτης, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει να του το πάνε πριν το ζητήσει. Αυτό είναι revenue. Και το τελευταίο, που είναι πολύ αγαπημένο μου, η διαδικασία test and learn. Δοκιμάζουμε,
αξιολογούμε, μαθαίνουμε από αυτό, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος. Αν είναι σωστό, το εξελίσσουμε. Αν είναι λάθος, το βάζουμε στον ντουλάπι και δεν το ξαναναφέρουμε ποτέ. Επομένως, εφόσον απαντήσουμε σε όλα αυτά τα καυτά ερωτήματα και αναλύσουμε με ρεαλισμό τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στο ξενοδοχείο, μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε πάρει το σωστό δρόμο και προς την επιτυχία και την επίτευξη της μεγιστοποίησης του κέρδους. Και να μην ξεχάσετε, αυτό μου το είχε μάθει στο Πανεπιστήμιο ένας πολύ αγαπημένος μου καθηγητής, ο κύριος Παυλίδης, και όταν το είχε πει δεν το είχα πιάσει, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα απόλυτα τι εννοούσε, ότι το πιο ακριβό μας δωμάτιο, παιδιά, είναι αυτό το οποίο έμεινε άδειο. Ακόμα και 10 ευρώ να δώσετε ένα δωμάτιο, έγινε κάτι. Το άδειο δωμάτιο είναι αυτό που θα σας κοστίσει το περισσότερο, γιατί τα λειτουργικά έξοδα τρέχουν. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 5 λεπτά και κυρία Βαμιαδάκη για ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, αναφέρατε τις mobile συσκευές και τόσες και είναι αυτό κάτι το οποίο θα έπρεπε να ενδιαφέρει τον ξενοδόχο. Όπως είπατε, ξεκίνησα από τους OTAs, από την Booking, μέσω των εφαρμογών τους, κατά την άποψή μου, επειδή έχουν δικαιώματα push notifications. Επειδή η Google θα συνεχίσει να μπορεί να πουλάει σε αυτόν τον πελάτη. Όχι αναγκαστικά εμένα. Οι ανάγκες του αλλάζουν, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να ενδιαφέρει τον ξενοδόχο. Γιατί να μην τον ενδιαφέρει? Έχετε την πρόσβαση μέσα από μια πλατφόρμα τόσο διαδεδομένη όσο ήταν παλιά ο χρυσός οδηγός για να ψάξουμε να βρούμε έναν επαγγελματία. Το ίδιο ισχύει αυτή τη στιγμή για την Booking και για την Expedia, όταν κάποιος πελάτης ψάχνει να βρει ξενοδοχείο σε έναν προορισμό. Όταν λοιπόν θα κάτσει και θα κοιτάξει 10 ξενοδοχεία που του αρέσουν και κάποια από αυτά έχουν μια καλύτερη τιμή εξαιτίας του mobile, γιατί να μην σας ενδιαφέρει εσάς που θα πάρετε αυτή την κράτηση σε σχέση με κάποιον άλλον? Και ένα ακόμα, εάν έχετε και κάποιο εξελιγμένο σύστημα ως Booking Engine στην ιστοσελίδα σας, και υποστηρίζετε, εννοείται ότι όταν κάνετε κάτι στον OTA, θα φροντίσετε αυτό που θέλετε να κάνετε να υποστηρίζετε και να μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή και στο δικό σας το site. Δεν θα πάμε να δώσουμε την καλύτερη τιμή στον OTA, τον όποιο OTA, για να μην ονοματίζουμε συνέχεια, αλλά ξέρετε για ποιους μιλάμε, και να αφήσουμε το site μας χωρίς να μπορεί πρακτικά να υποστηρίξει την ίδια τεχνολογία. Αν λοιπόν ένας πελάτης μπει στην Booking, στην όποια Booking, και δει ότι το 100 είναι 90. Και μπει να σας συγκρίνει από το κινητό του πάλι και από τη σελίδα σας. Να μην δει 90 και εκεί. Άρα παίζει 50-50 μετά. Μπορεί να σας διαλέξει από την Booking, μπορεί όμως να σας διαλέξει και από την κινητή του συσκευή, αλλά από τη σελίδα σας. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Έκανε μία κοιλιά όταν εκδηλώθηκε η Όμικρον. Έχουμε τώρα από τις 15 Γενάρη που έχει τεράστια αύξηση, έχει μάλλον αυξητική τάση, για να πω τεράστια αύξηση, έχει αυξητική τάση όλη η Ελλάδα. Εμείς έχουμε και ξενοδοχεία σε 16 προορισμούς, οπότε βλέπουμε διαφορετικά στατιστικά και μας χαροποιεί που βλέπουμε αντίστοιχα όλα τα destinations αυτά να πηγαίνουν καλά. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν κολλάει στην χαμηλή τιμή αυτή τη στιγμή όσο στην πληθώρα των επιλογών του και στο flexibility, και έχει ήδη από τις 11-12 η ώρα, δεν ξέρω η ώρα ξεκινήσαμε τα panels και τις ομιλίες, νομίζω είναι η τρίτη φορά μες την ημέρα που θα αναφέρω το κομμάτι των semi-flex, των ημι-ευέλικτων τιμοκαταλόγων και προσφορών και τιμών. Αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να κλείνει και κάποια non-refundable, μάλλον γιατί ξέρει ότι, okay, ρε παιδιά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Έχουν λίγο ξεκλειδώσει και οι φοβίες μας, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στα επίπεδα των non-refundable κρατήσεων που είχαμε πριν από τον COVID. Σε κάθε περίπτωση, εμένα αυτό που με ικανοποιεί αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί σε σχέση με την αντίστοιχη εποχή πέρυσι να μην βλέπουμε αυτόν τον κατακλυσμό κρατήσεων που μετά από 10, 15, 20 μέρες, 30 μέρες ακυρώνονταν και αυτού και την αρχή ξαναξεκινάγαμε. Βλέπουμε λοιπόν μία σταθερότητα στο γεγονός ότι κλείνουν και η κράτηση είναι εκεί και παραμένει και μάλλον και θα έρθει τελικά. Εκτός και αν γίνει κάτι τελευταία στιγμή και βρει κάπου κάποια καλύτερη τιμή, last minute, ή γίνει κάτι με την πτήση του. Άρα έχουμε ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό ακυρώσεων αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται θα αργήσουμε πολύ να δούμε ακυρώσεις. Τώρα, τον άρχονται 2 ακυρώσεις την ημέρα, ενώ έχουμε πάρει 20 κρατήσεις, δεν θεωρείται και τίποτα. Αλλά πέρσι βλέπαμε 20 κρατήσεις, 18 ακυρώσεις και μας μένανε οι 2. Οπότε αυτό έχει αλλάξει προς το θετικό. Δεν έχουμε πολλές ακυρώσεις. Από εκεί και πέρα, οι παραδοσιακές μας αγορές, η Αμερική επανέρχεται, η Αγγλία είναι πάρα πολύ μπροστά.
Καλώς ή κακώς, οι tour operators έχουν αυτή τη στιγμή λυσάξει και πουλάνε σαν τρελοί, προσπαθώντας να καλύψουν εγκατασπασμένα των δύο τελευταίων ετών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι ξενοδόχοι που λειτουργούν και με συνεργασίες tour operating να προσέχουν πάρα πολύ την διαθεσιμότητά τους και να μην αφήσουν όλο τους το ξενοδοχείο να πουληθεί μέσα από τα πακέτα των tour operators και να κρατήσουν ένα κομμάτι δικό τους για να μπορέσουν να το πουλήσουν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και όχι σε μια χαμηλή τιμή, γιατί τα tour operating συμβόλαια από το 19 δεν έχουν πάρει στην πλειοψηφία της συντηρητική των ξενοδοχείων καμία αύξηση. Που συνήθως όλο και κάτι κάθε χρόνο βάζουν πάνω. Ακόμα δεν έχω δει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το εντόπισα πέρσι, γιατί λόγω και του lockdown που είχαμε μέχρι το Μάιο, άρα πρακτικά από Ιούλιο ξεκίνησαν όλοι να ταξιδεύουν, είχαν δηλαδή μία ευκαιρία όλοι και όλοι για να κάνουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι. Εκεί βλέπαμε μεγάλα stays. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, δηλαδή δεν βλέπω κάτι αξιοπερίεργο να βλέπω μεγάλα stays ή μικρά stays. Βλέπω κάτι που ακολουθεί το ρυθμό της τουριστικής κίνησης της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εσείς αποφασίζετε να ανοίξετε λίγο πριν το Πάσχα ή για το Πάσχα. Παραδοσιακά λοιπόν τι κίνηση θα έχουμε το Πάσχα? Έλληνες. Έλληνες, μεγάλη Πέμπτη, άντε μεγάλη Παρασκευή, άντε με Δευτέρα του Πάσχα, άντε με Τρίτη όποιος έχει καμιά άδεια κτλ. Άρα έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο stay. Τι περιμένει αυτός που θα έρθει εκεί? Να βρει τα διάφορα πασχαλινά. Αν μη τι άλλο, δεν ξέρω αν μπορεί να υποστηριχθεί στη δική σας περίπτωση τα παραδοσιακά σουβλίσματα και τέτοια, αλλά οπωσδήποτε ένα αυγό, κόκκινο, ένα τσουρέκι, ένα παραδοσιακό πρωινό κτλ. Ξέρουμε λοιπόν 2 με 3 βασικά κριτήρια. Ξέρετε ότι η ζήτηση θα είναι αυξημένη. Προσεύχεστε να είναι καλός ο καιρός για να μπορεί ο κόσμος να το απολαύσει. Έτσι. Και έχετε και ένα συγκεκριμένο length of stay. Δεν θα πάτε να δώσετε την τιμή 50 ευρώ, όπως μπορώ να το δω, που λέω παράδειγμα τώρα, δεν λέω ότι πουλάτε τόσο, όπως θα το κάνετε μετά την πασχαλιάτικη περίοδο, προφανώς και θα δώσετε μια αύξηση στις τιμές σας, ή μπορεί να κάνετε το εξής. Αν μείνει κάποιος ένα δίνυχτο μόνο, να μην πάρει την τιμή την οικονομικότερη, αλλά όποιος μείνει όλο το πεντάνυχτο, άρα εγώ θα έχω έναν πελάτη 5 μέρες στο ξενοδοχείο, να του δώσω ένα μπούσουλα και ένα κίνητρο να μου μείνει και την Τρίτη του Πάσχα. Οπότε, επειδή κάθε αξιολόγηση, κάθε παράδειγμα, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική, πρέπει απλά να παίρνουμε και να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και να βάζουμε κάτω τα δεδομένα. Ποιους πελάτες έχω, από πού θα μου έρθουνε, πόσο περίπου μένουνε, τι γίνεται στην περιοχή μου, έχω πτήσεις, αν εξαρτώμαι από πτήσεις, έχω καράβια. Άμα το καράβι έρχεται Μεγάλο Σάββατο και όχι η Παρασκευή του Μεγάλη Παρασκευή, ό,τι και να συζητάμε, θα πάμε με ό,τι μας έρθει. Άρα δεν είναι εύκολη εξίσωση, σας το είπα. Είναι εξίσωση για δυνατούς λίτες και πολλές φορές και εμείς που κάνουμε τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, είμαστε και με την πλάτη στον τοίχο και λέμε τώρα ποιος είναι ο σωστός πελάτης. Τον αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε το σωστό δωμάτιο και τη σωστή τιμή. Και ο πελάτης ο σωστός θα έρθει και αυτός να δέσει το τρίγωνο. Οπότε δεν μπορούμε πάντα να έχουμε και τα 3 κριτήρια. Μακάρι να τα έχουμε και τα 3, αλλά σας είπα, το ίντερνετ είναι ανώνυμο. Όσο μας αναζητούν, δεν ξέρουμε. Αφού μας αναζητήσουν και αφού μας κλείσουν, έχουμε τότε λίγο πιο καθαρά δεδομένα για το τελικά αυτό που έκανε ήταν σωστό ή δεν ήταν, άρα να το τροποποιήσω.